So, so I, γαμώ το κεραντότσο, σοου αι, σοου αι αι, γαμώ το είναι, δεν μπορώ ρε γαμώ το, είναι το so αι αι γουάι, είναι το σει ο, και τώρα η ώρα που όλοι περιμένατε. Δεν έχετε ξαναδεί τέτοια κακούρο ηχομπάρα, rgb, μηχανικό πληκτρολόγη, δεν ξέρω πως το διάλογο να πω αυτό το πράγμα. Βου σου 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 ένα, είναι το Razer Siren Mini, κάτσε να δεις εδώ, αχ έτοιμο. Για πάλι για από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα unboxing. Στο συγκεκριμένο unboxing θα ανοίξουμε τρία δεματάκια που έχουν μια κοινή θεματολογία. Αυτή η θεματολογία ποια είναι? gaming, αξεσουάρ και περιφερειακά. Όταν λέμε gaming, αξεσουάρ, μπορεί να είναι κάποια ακουστικά gaming, μπορεί να είναι κάποια ηχομπάρα gaming, που θα δούμε σε λίγο, μπορεί να είναι κάποιο μικρόφωνο και μπορεί να είναι και κάποιο χειριστήριο. Τι μπορεί, αυτά είναι, θα τα δείτε τώρα, αλλά πρόσεξε. Ο λόγο που σου λέω ότι αυτό το βίντεο θα είναι unboxing και όχι review είναι γιατί χρειάζονται λίγη δοκιμή παραπάνω. Οκ, okay, καλό είναι α πούμε ένα μικρόφωνο που θα σου ανοίξω εδώ πέρα να σου το δείξω, να σου πω και τα μικρέ διαστάσει, ωραία, καλή τιμούλα, όλα τέλεια. Αλλά αυτό το μικρόφωνο θα πρέπει να δοκιμαστεί. Οπότε λογικά θα γίνει το unboxing τώρα, σήμερα Παρασκευή που θα ανέβει το βίντεο και το Σαββατοκύριακο θα προσπαθήσω να σου κάνω review σε ό,τι χρειάζεται. Ειδικά για αυτά τα προϊόντα που έχουν σχέση με τον ήχο, θα ανοίξουμε εκεί ο Dacity, θα κάνουμε κάποια δοκιμαστικά. Μπορεί να κάνω και ένα δοκιμαστικό stream μέσα στο Σαββατοκύριακο, άμα μου επιτρέψει η γραμμή, για να δούμε πώ ακούγονται live σε κανονικέ συνθήκε. Οκ. Okay? Πρόσεξε, στη μια σακούλα που έχει gaming περιφερειακά έχει και μερικέ τρολιέ. Θα τι δούμε λίγο γρήγορα κι αυτέ και θα προχωρήσουμε στο κύριο θέμα του unboxing. Τώρα, μην περιμένει τίποτα τρελό. Θα τα ανοίγουμε, θα λέμε δύο-τρία πραγματάκια και θα προχωράμε στο επόμενο. Το βίντεο αυτό να πω τώρα πάλι ότι θα είναι σύντομο. Κάθε φορά λέω θα είναι σύντομο το βίντεο και τραβάει 20 και 30 λεπτά. Θα προσπαθήσω να είναι σύντομο αυτό το βίντεο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και το πρώτο θέμα που θα ανοίξουμε είναι αυτό εδώ. Του μπανιάρικο δεματάκι, έτσι. Παίρνω το μαχαιράκι μου και αρχίζω και κάνω ελαφριέ τομέ στη σακούλα. Λοιπόν, το ανοίγω εδώ πέρα, βλέπουμε ένα κουτάκι, το μαχαίρι του μεταξύ από τόσο κολλά και τόσο έχει γίνει. Έχει το μόση και με το ζόρι κόβει. Δεν πειράζει, άμα δω ότι ζορίζομαι, θα πάω να πάρω το άλλο μου το ξύλινο. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, κομπιουτεράκι από τη U έχω. Αυτό παίζει και σε κουπονάκι τώρα τι τελευταίε μέρε πάρα πολύ φτηνά. Κομπιουτεράκι και με σημειώσει. Θα τα δούμε αργότερα. Μετά έχουμε όχι ένα, αλλά δύο ίδια προϊόντα. Μπού γου σου 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 ένα. Γενικά να ξέρει η Blitz Wolf μετά το BW σου έχει κάποια γράμματα και κάποια νούμερα. Οπότε αυτά σου λένε περίπου τι είναι. Οπότε σε συγκεκριμένη περίπτωση αυτό πρέπει να είναι wireless charging cup. Ναι. Κούπα που φορτίζει ασύρματα. Τι φορτίζει ασύρματα στην κούπα, θα δείτε μετά. Αν και παλιότερη στο κανάλι, σίγουρα θα θυμάστε την παλιότερη Xiaomi κούπα που είχα πάρει για τη γυναίκα μου και την έχουμε ακόμα και τώρα και από αυτή πίνει το καφέ τη. Οπότε το βάζω εδώ πέρα στην άκρη. Το επόμενο πράγμα που είχε μέσα στη συσκευασία ήταν αυτό εδώ το προ. Όπα, κάτσε για για, για για, 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 περίμενε λίγο. G941 Gaming Headset από την Somic. Σωτήρι, τι μα είχε δείξει, ρε φίλε, αυτά ήταν τα 941 ή άλλο μοντέλο. Που μα είχε δείξει και πριν 3-4 χρόνια κάπου εκεί και έλεγε πόσο ενθουσιασμένο είσαι και είχαν και γάμα το μικρόφωνο. Ναι, μιλάμε για ακριβώ τα ίδια ακουστικά που τα έχω ακόμα μέσα και γι' αυτό σου λέω ότι όταν θα έρθει το review θα σου πω και τη χρήση του μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, Genia 41 εδώ πέρα, Stinku, δεν ξέρω τι αυτό μπορεί να είναι κάποια ομάδα γιατί. Γενικά να ξέρει ότι το επαγγελματικό επίπεδο, άμα θεωρούμε στην Ευρώπη ότι βρίσκεται εδώ για τα e-sports και games και πάει λέγοντα, στην Κορέα, στην Κίνα, στην Ιαβωνία και γενικά στι ασιατικέ χώρε είναι εδώ πάνω. Μάλιστα, το πιο λαμπρό παράδειγμα και πρόσφατο κιόλα είναι ότι αύριο στου τελικού του League of Legends είναι πάλι δύο ασιατικέ ομάδε. Καταλαβέ. Οπότε, είναι αυτό. Μη το σνομπάρει και θεωρεί ότι είναι βλάκε γενέζε. Α, τι να ξέρουνε μωρέ αυτοί. Από το mobile gaming μέχρι την Dota, μέχρι το LOL, μέχρι το CSGO, μέχρι, 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 είναι εδώ πάνω τα παλικάρια. Οπότε ένα προϊόν με ένα περίεργο logo, α πούμε, που εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα, μπορεί να είναι ένα τεράστιο org στην Κίνα, με έσοδα εκατομμύρια δολάρια και πάει λέγοντα. Οπότε, μη σνομπάρουμε τέτοια προϊόντα καθαρά από τη μάρκα ή κάποιο περίεργο logo ή κάποιον κωδικό που έχει πάνω. οκ. Okay? Το επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ πάλι από την Blitzwolf. Και τι βλέπει εδώ, Blitzwolf Gaming Headphones 2. Ναι, τα δύο και έχουν και αυτά RGB, είναι αυτό που λέμε gaming, οκ. Okay? Και μετά, το τελευταίο προϊόν που είχε μέσα η πρώτη μας σακούλα ήταν αυτό εδώ. Και το επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι η Gaming RGB χομπάρα ξυπνητήρι ρολόι από την SOAIY. E SOAIY. ISO, ISO, ISO. Αυτό το πράγμα τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη συσκευασία γιατί αυτό θέλω να το δούμε λίγο στην πράξη. SH39 είναι το μοντέλο και σου λέει ότι έχει 4Ω επί 2, 6 Β 2, DC 5 V, 70 db και μικρότερο από 10%. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχει και το του εδώ πέρα με το πολύ εύvηχο όνομα. Και πάμε να δούμε και από εδώ και σου λέει μερικά χαρακτηριστικά του. Σου λέει ότι σου λέει τη θερμοκρασία τώρα. Πρόσεξε, σου λέει τη θερμοκρασία του δωματίου ή σου λέει τη θερμοκρασία του επεξεργαστή τη κάρτα γραφικών. Έχει κάποιο πρόγραμμα θα το κουμπώσουμε στον υπολογιστή και θα γουστάρουμε ή θα μα λέει ότι να είναι. Άνε. Έχει ξυμνητήρι, έχει ρολόι, έχει όξι είσοδο, έχει Bluetooth 5, είναι Hi-Fi, παίρνει TransFlash Card, άμα δεν ξέρει τι είναι TransFlash, είναι MicroSD. έχει μεγάλη μπαταρία, άμα θυμάμαι 7000 7000mAh, κάτι τέτοιο, έχει μηχανικού διακόπτε, έχει RGB LED και έχει και equalizer που μπορούμε να αλλάζουμε presets on the fly, δηλαδή με το πάτημα ενό κουμπιού. Και ξέρει κάτι, μ' αρέσει τώρα έτσι όπω είναι στημένα όλα εδώ πάνω με κλειστέ συσκευασίε, οπότε θα φέρω και τα άλλα δύο σακουλάκια που έχω να ανοίξω, ένα κουτάκι βασικά και ένα σακουλάκι, για να τα βάλω εδώ πάνω και μετά να δούμε έτσι λίγο γρήγορα το τι είναι το καθένα. Οπότε, το πρώτο θεματάκι που έχω κλέψει κιόλα για να δω τι έχει μέσα είναι αυτό. Γενικά, περιφερειακά για τον υπολογιστή δεν είναι να γίνανε κάτι με RGB, μια LED ταινία, α πούμε, όπω έχω βάλει εγώ πίσω από τον υπολογιστή μου, ή να είναι και ένα gaming πληκτρολόγιο και ένα gaming ποντίκι. Φιλέ, πλέον τα περισσότερα τα παιχνιδάκια στον υπολογιστή, επειδή είναι ports από κονσόλε, χρειάζονται και ένα controller. Και το καλύτερο controller που έχω βρει εγώ από την Κίνα είναι αυτό εδώ πέρα το Gamesir το T4 Pro. Και μάλιστα δεν είναι και πολύ ακριβό. Και πρόσεξε, το συγκεκριμένο τηλεκοντρόλ δεν μπαίνει απλά στον υπολογιστή, μπαίνει και στο PlayStation, αλλά και σε Android TV Boxes και στα κινητά και πάει λέγοντα. Οκ. Okay. Οπότε αυτό εδώ πέρα. Και φυσικά έχει RGB. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε είναι αυτό το ψηλοδιάφανο, το Gamesir T4, που θα το δούμε πιο αναλυτικά. Θα δούμε στη πορεία. Και πάμε να ανοίξουμε και το τελευταίο μα το προϊόν. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το μαχαίρι, γιατί είναι επικίνδυνο τώρα που δεν κόβει. Λοιπόν, και το τελευταίο προϊόν που θα ανοίξουμε είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, μέσα σε ένα κουτάκι το έχουν σφίξει μεταξύ, πάρε εδώ. Ωραία, φίλε, έχουν κάνει γαμό τι συσκευασίε. Ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μια μικρή τομή, σκίζουμε και. Α! Όταν βλέπουμε αυτό το χρωματάκι, ξέρουμε ότι μιλάμε για ένα Razer προϊόν. Και το συγκεκριμένο Razer προϊόν είναι το Razer Siren Mini. Κάτσε να δει εδώ. Αχ! Έτοιμο. Ο λόγο που ζήτησα από τη Razer να μου στείλουν αυτό εδώ το μικρόφωνο είναι μονάχα ένα. Άμα έχετε δει στα live stream που κάνω είτε στο YouTube είτε στο Twitch, γενικά χρησιμοποιώ πάλι τη Razer. Είχα ένα μπλουγέτι, μου χάλασε αυτό στην πορεία. Οπότε πήγα στο Razer το Siren, όχι το Elite, το τουμπανιάρικο το ακριβό που έχει και την κόκκινη την πάρα που αναβοσβήνει όταν πικάρει και ιστορίε που έχουν περισσότεροι YouTubers. Πήγα στο απλό το Siren το 6. Αλλά να σου πω αυτό. Έχω τρει οθόνε στο setup, μου, εντάξει. Έχω την 34 τη Xiaomi, Δηλαδή, μία σαν αυτέ τι δύο που έχω εκεί, γιατί ναι, και αυτή εκεί πέρα στη μαύρη τσακούλα σακούλα είναι 34 Xiaomi. Θα τα πούμε όμω σε άλλο βίντεο, εντάξει. Λοιπόν, έχω τρει οθόνε μπροστά μου. 34 και 27 HP με αριστερά-δεξιά. TN Panel 165Hz, φοβερέ gaming. Αλλά αν έτσι εγώ για δεύτερε, θα τα πούμε άλλη φορά. Μπροστά από τι οθόνε έχω για πληκτρολόγιο το Razer Huntsman Elite, που σου είχα παρουσιάσει εδώ πάνω δεξιά, μπορεί να πατήσει. Και sorry κιόλα, αλλά συνήθω μπροστά από το πληκτρολόγιο, το ποντικάκι το έχουμε δεξιά. Έχω το τασάκι μου, ναι, καπνίζω, συγγνώμη, προσπαθώ να το κόψω, ok, τι να κάνουμε. Έχω το μου. Έχω την ποτηράρα με το καφέ μου Οπότε ρε φίλε όταν είναι να κάνω ένα live stream Που τα δικά μου ξέρεις τραβάνε 5-6-7-8 8 ώρε, Ανάλογα το κέφι Ρε φίλε και θα πρέπει να κάνω το τσιγάρο Και θα πρέπει να πιω το καφέ Και να είμαι γενικά έτσι αραχτός και να σας μιλάω Το ύψο του Razer Siren X είναι ένα πρόβλημα. Θέλω και να πληκτρογραφώ, οπότε έχω μυρωδοστά μου το μικρόφωνο και πρέπει να το αγκαλιάζω και να γράφω από πίσω και κάνω 10 ώρε. Ή θα πάω να πάρω το δασάκι, θα σκουντίξω το μικρόφωνο και θα με βλάστημάτε. Οπότε είναι ένα θεματάκι. Το μικρό ύψο πιστεύω αυτού εδώ του μικροφώνου, άμα πρόσεξε, άμα δεν απέχουν πολύ ηχητικά μεταξύ του. Θα με βολέψει αφάνταστα. Γιατί θα έχω το τασάκι μου εδώ, θα έχω το μικρόφωνο μου εδώ. Γιατί τώρα, κάτι που δεν βλέπετε εσεί στα live stream, το μικρόφωνο δεν το έχω μπροστά μου. Δεν το έχω μπροστά από το πληκτρολόγιο, α πούμε, για να πιάνει και το κλακ-κλακ. Το έχω αριστερά, το έχω offset. Το έχω αριστερά μακριά και κοιτάει προ τα μένα. Εντάξει, οπότε είναι αυτό ένα θεματάκι. Οπότε μην γελά με το μέγεθο και τι διαστάσει. Και μάλιστα η τιμή του ήταν και καλούτσι για αυτή. Ωπαρέ. Α, έχει τη βάση εδώ. Οπότε κάτσε να το δούμε λίγο εμφανισιακά. Και όπω είπα, θα έρθει κανονικά review για αυτά εδώ τα προϊόντα. Για να δούμε πώ θα πηγαίνουν και στον ήχο. Και μάλιστα θα δοκιμαστούν και σε live stream. Οπότε, τι έχουν κάνει εδώ οι τίπη, ρε. Ωραία συσκευασία, μπράβο. Ενέρεφιλε. ναι, ρε φίλε. Και ναι, ρε, φίλε. είναι ακριβώ αυτό που σου έλεγα. Με micro USB τροφοδοτείτε, αλλά κάτσε να δω γιατί μου φαίνεται ότι αυτό είχε και έναν αντάπτορα για να μπαίνει και σε arm mounts και τέτοια. Να το, αυτό εδώ είναι το adapterάκι του. Οκ, okay, κομπλέ. Και έχει το καλό το κλασικό το Razer USB σε micro USB. Και κοιτά, ακολουθεί την καμπύλη και δεν προξέχει καθόλου και το καλό είναι ωραίο. Και κατά τη μεταφορά, γιατί είναι πολύ μικρό που θα το βάλει σε μια τσάντα σε ένα τσαντάκι, μπορεί να το αφαιρέσει και να σε κομπλέ. 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 Οπότε τώρα από ό,τι βλέπει, έχουμε αυτήν εδώ πέρα την μπάρα που έρχεται σε αυτό το σημείο και βιδώνει από κάτω. Okay. Οκ, μπορούμε τώρα να το βάλουμε και σε ένα arm stand, σε ένα mic stand, για να μπορούμε να μιλάμε έτσι, να το έχουμε εδώ, ας πούμε, και να μιλάμε. Εντάξει, μεν όμως πάει τα νεύρα, το θέλω να είναι πάνω στο γραφείο. Και μετά εδώ πέρα, άμα θέλουμε να το βάλουμε, ερχόμαστε και το βιδώνουμε, οκ. Okay. Και με αυτόν τον adapter ανεβαίνει αρκετά. Εγώ θέλω να δω, όμως, κάτσε λίγο, γιατί μου φαίνεται ότι δεν έμπαινε κατευθείαν. Θέλω να δω άμα μπορώ να το μικρύνω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ τον αντάπτορα και το βιδώσω κατευθείαν εδώ πάνω. Κάτι που μου φαίνεται ότι δεν γίνεται. Κάτσα βγάλω και το καλώδιο να γίνει πιο εύκολα. Ναι, και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν γίνεται. Κρίμα, ρε, Razer, κρίμα. Να σου πω γιατί. Γιατί εμένα θα με βόλευε αυτό εδώ το πράγμα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή να είναι ένα με το γραφείο. Τώρα θα δω αν έχω λούσει εγώ και κάτι δεν το έχω κάνει σωστά, ή μήπω φεύγει αυτό και μπαίνει το άλλο στη θέση του. Αλλά θα ήθελα ακόμα πιο χαμηλό clearance, εντάξει. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει μια μπάλα εδώ πέρα και μπορώ να ρυθμίσω να δείχνει κατευθείαν στο στόμα μου, πιστεύω ότι χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή θα ήθελα να μπορώ να το έχω τέρμα χαμηλά, εντάξει, για του λόγου που σου είπα. Οπότε αρκετά με το μικροφωνάκι τη Razer, το βιδώνω και έτσι λίγο μια στα γρήγορα, γιατί είμαι σίγουρο ότι εδώ πέρα στο χαμό θα το χάσω και το αφήνω εδώ πέρα στην άκρη. Τώρα, όπω είπα, αυτό είναι βίντεο unboxing, οπότε πάμε να ανοίξουμε μερικέ συσκευασίε ακόμα, ίσα ίσα για να τα μπουτάρουμε ή να δούμε, ξέρω εγώ, τι λεντάκια έχουν. Αλλά ρε φίλα αυτή την ηχομπάρα, τη γουστάρω. Τώρα, αυτά εδώ τα προϊόντα που βλέπει δεξιά, τα γούσου σου ένα, δεν είναι gaming περιφερειακά, αλλά θα τα βάλω σε αυτό το βίντεο γιατί δεν πιστεύω ότι αξίζουν. Όταν λέω ότι δεν πιστεύω ότι αξίζουν ένα δικό του βίντεο, είναι λίγο χοντρό. Αλλά πιστεύω ότι εκείνο το βίντεο δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το έχω δείξει ξανά στο παρελθόν. Και εδώ πέρα έχουμε το Gamesir, το T4 Pro. Κάτσα να το δούμε λίγο καλύτερα. Α, τι είναι αυτό. Έχουμε και mount για να μπορούμε να βάζουμε το κινητό μα και να παίζουμε παιχνιδάκια. Έχουμε κανονικά δύο joysticks, start select, turbo mode και home εδώ πέρα. άμα έχουμε κάποιον υπολογιστή ή κάποιο TV box. Πάνω κάτω αριστερά δεξιά, ωραία ανάδραση, και κουμπάκια κλίκη. Από πάνω δύο triggers που μάλιστα αγκαλιάζουν καλά το χέρι και πρόσεξε, έξτρα κουμπάκια εδώ πέρα. Mouse button 1, mouse button 3, mouse button 2 και mouse button 4. Οπότε, εσύ εδώ πέρα πρόσεξε όπω θα το βάζει. Έχει έξτρα διακόπτε. Εντάξει, και αυτό βολεύει πιο πολύ στα PC games που θα παίζει. Όχι ότι δεν βολεύει και στι κονσόλε να κάνει mapping, ανάλογα άμα το επιτρέπει το παιχνίδι όμω. Οπότε εδώ πέρα εγώ μπορώ να κάνω target, να αλλάζω όπλο, να πηγαίνω να sniper'ω, να χαμηλώνω τα DPI, να κάνω τρελά πράγματα. Λοιπόν, μετά όπω σου είπα, έχουμε αυτόν εδώ πέρα τον adapter που έρχεται, μπαίνει εδώ, ασφαλίζει, κάνεις αυτό εδώ το πράγμα, ασφαλίζει και το έχω βάλει ανάποδα και εδώ πέρα βάζεις το κινητό σου. Οκ, okay, περίμενε. Το έχω, το έχω. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ, το βάζεις, κλακ, ασφαλίζει και τώρα σε αυτό εδώ το σημείο μπορείς να βάλεις το κινητό σου. Πού είναι το κινητό μου, περίμενε. Και πάρω το εδώ τώρα, μπορείς να παίσεις κανονικά τα gaming παιχνιδάκια σου γιατί είναι και bluetooth. Ε, γενικά, ναι, όχι και στο κράτημα επειδή έχω πάλι τις games here, Ξέρω ότι είναι φοβερά Εδώ έχουμε τον bluetooth δέκτη του για συσκευές που δεν υποστηρίζουν Εδώ πέρα κατευθείαν τη μάνα του να συνδεθεί Και εδώ πέρα έχουμε ένα καλώδιο Type-C σε USB Πάμε να τον πουτάρουμε και λίγο και πάρ' το Λοιπόν, τώρα από ό,τι είδε εδώ πάνω, έχουν, τα έχουν σκεφτεί όλα ρε φίλε. Μέχρι και εδώ, άμα έχει το κινητό, να έχει τη USB εδώ πέρα για οποιοδήποτε λόγο, να το φορτίζει τέλο πάντων, άμα δεν έχει αρκετή μπαταρία. Εδώ τώρα θα μου κλείσει και από μπαταρία, αλλά πάρτο. Εντάξει, είναι διάφανο όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπει. Και εδώ πέρα κανονικά έχει τα φωτάκια εκεί που χρειάζεται για να βλέπει τα πλήκτρα κατευθείαν. Και εδώ πέρα το μοχλό τη διεύθυνση. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά στα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, τώρα, αν και με τρώει πάρα πολύ να βάλω την ηχομπάρα, το επόμενο πράγμα που θα ανοίξω θα είναι αυτά εδώ πέρα. Τα Blitzwolf Gaming Headphones 2. Λοιπόν, κάνουμε μια τομή εδώ, βγάζουμε το, το σελοφάν και πάμε να δούμε αυτό εδώ το περιφερειακό. Και. Η συσκευασία, ρε φίλε, είναι ό,τι χειρότερο. Ρε, ρε, τι κάνανε εδώ πέρα οι καρναβάλι. Λοιπόν, περίμενε γιατί κάτι έπεσε. Και ναι, αυτό που έπεσε και θα ψάχνα είναι το μικρόφωνο του. Αποσπόμενο μικρόφωνο. Κάποιοι γουστάρετε, κάποιοι όχι. Ο άλλο λέει: Εγώ έχω μικροφωνάκι τη Razer Gamato. Δεν με ενδιαφέρει, τέλο πάντων, να έχω το αυτό ενσωματωμένο που είναι ψιλοσάπιο. Ναι, κάκα τα ψέματα. Στα περισσότερα gaming ακουστικά, ακόμα και τα πολύ ακριβά, το μικρόφωνο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και πάμε εδώ τώρα. Φοβάμαι. Ρε, το έχουν βάλει εδώ πέρα και φοβάμαι μην το σπάσω. Το τράβηξα τώρα λίγο και άκουγα κάτι. Τη... Και λέω, κάτσε, μην γίνει καμία τρολιά. Λοιπόν, οπότε, κάτσε να το ανοίξω από εδώ. Να βγει από εδώ πέρα αυτό το ακουστικό. Και να βγει από εδώ το άλλο. Αυτά είναι τα Blitzwolf Gaming Headphones 2. Χρυσέ λεπτομέρειε από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά. Έχουν λεντάκια που θα τα δούμε τώρα. Τα earcaps είναι αυτά τα κλασικά με το μικρό αφρό μέσα που επαναφέρονται πολύ γρήγορα. Αν και είναι δροσερά στην αφή, δεν ξέρω τι γίνεται. Και μετά η στέκα του. Ωου. Oh. Αυτό δεν μου άρεσε. <χει> ή μου άρεσε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Να πω ότι είναι δείγμα ποιότητα εδώ ότι είναι σφιχτό, σφιχτό. Να πω ότι με το ζόρι που το ασκήσει εσύ εδώ πέρα μπορεί, εδώ πέρα στο κομμάτι που είναι πλαστικό με μια απότομη κίνηση, όταν πα να το φτιάξει ή άμα πα να το βάλει τραβά, μπορεί να σου μείνει στο χέρι. Δεν ξέρω. <χει> Τέλο πάντων, η στέκα εδώ πέρα είναι τέρμα πλαστική. Το βλέπει εδώ πέρα έχει και μια ελαστικότητα. Και από το πάνω κομμάτι έχει αυτά εδώ τα δύο σφουγγαράκια λάστιχα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι σφουγγάρι ακριβώς αυτό το κομμάτι, αλλά είναι δύο κομμάτια λάστιχο. Ναι, είναι λάστιχο και μέσα έχει αέρα, έχει σφουγγαράκι, δεν ξέρω, έχει μια μικρή επαναφορά. Αλλά πρέπει να το δω αυτό στην πράξη, στο κεφάλι, πώ φαίνεται. Τέλο πάντων, δεν θέλω να είμαι προκατηλημένο με τα προϊόντα, αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Για γενικά να ξέρει ότι τα ακουστικά μα νοιάζει και η άνεση για να μπορεί να το φορά σε μεγάλα σεζόν, είτε παίζει 8, 10, 15 ώρε, ξέρω εγώ τι θε. Να έχει καλό βασικό μικρόφωνο, δεν περιμένω θαύματα, αλλά να έχει ένα τίμιο μικροφωνάκι. Το RGB το effect gaming αξιουάρι είναι, είναι ευπρόσδεκτο. Και μετά φυσικά μα νοιάζει αυτό το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, τώρα που πιέσαι τη USB, ρε φίλε, φωνάζει ποιότητα Wolf, εντάξει. Είμαι πιο αυτό το βίσμα, παρά για το τέτοιο, για το για την ποιότητα κατασκευή. Λοιπόν, το συγκεκριμένο gaming headphone υποτίθεται ότι έχει μια δικιά του ενσωματωμένη κάρτα ήχου. Οπότε, έχει εδώ πέρα με το που θα το βάλει, δεν χρειάζεται να το βάλει σε όξι και να ψάνει τι ρυθμίσει, το βάζει, το αναγνωρίζει και μετά έχει έλεγχο τη ένταση, τα RGB του, το μικροφωνάκι του και το mute. Δηλαδή, on the fly να έχει και κάποια κουμπάκια. Λοιπόν, οπότε το αφήνουμε στην άκρη γιατί άμα χρησιμοποιούμε αυτό δεν το έχουμε ανάγκη. Και τα RGB θα τα βάλουμε στο τέλο όλα μαζί. Λοιπόν, είπαμε unboxing, οπότε πάμε να τα ανοίξουμε μια στα γρήγορα. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κυκλοφορεί σε δύο εκδόσει σλά χρώματα. Λοιπόν, το προηγούμενο που είχα πάρει ήταν το ψιλοκαφέ, χρυσό, μπροντζέ. Δεν ξέρω πώ λέω, ήταν αυτό το χρώμα μαύρο. Και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό να έχουμε και λίγη ποικιλία. Το λευκό από ό,τι βλέπει με το μαύρο και αυτή την κόκκινη λεπτομέρεια στο μικρόφωνο, εντάξει. Δεν είναι αφαιρούμενο, δεν το τραβά και βγαίνει, αλλά από τη στιγμή που θα το σκώσει πάνω δεν σε ενοχλεί πουθενά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει και το ενσωματωμένο σύστημα τη δόνηση. Υποτίθεται ότι έχει κάποια γερμανικά μοτεράκια εδώ μέσα που σου δίνει haptic feedback, όπω είναι α πούμε στα χειριστήρια, αυτά εδώ που σου έχει τη δόνηση. Αυτό είναι το, το haptic, η ανάδραση α πούμε, εντάξει, η δόνηση. Μετά έχουμε εδώ τα μαξιλαράκια Mm, μη σου πω ότι το Bleach είναι λίγο καλύτερα και μετά έχουμε αυτήν εδώ πέρα τη στέκα. Αυτή η στέκα από ό,τι βλέπει είναι αυτού του τύπου με την επαναφορά. Οπότε με κατευθείαν χωρί ρυθμίσει μπαίνει σε όλα τα κεφάλια. Απλά έρχεσαι και το βάζει από πάνω σαν στέκα και έρχεται εδώ πέρα και εφαρμόζει πάνω στο κεφάλι σου. Εντάξει, βλέπει εδώ πέρα εντάξει, ότι έχει σειρματό σκηνό. Ότι δεν είναι απλά ξέρω, ένα πλαστικό που μπορεί να σου μείνει κάποια στιγμή στο χέρι. Και αυτό εδώ πέρα είναι USB, έχει δικά του κάρτα ήχου. Οπότε από εδώ πέρα έχουμε ένα βασικό έλεγχο. Έχουμε τη ένταση, έχουμε το μικροφόνο και τη δόνηση. Το vibration του κουμπί. Okay? Οκ. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι είστε παλιοκάγκουρε και θέλετε να δείτε και τα RGB πώ φαίνονται πριν το review, να σου δείξω κι αυτό. Και τα παντέτα που σου έχω κάνει. OnePlus 8 Pro, Type-C σε hub και από hub σε USB, εντάξει. σα ίσα για να το τροφοδοτήσω. Εδώ με Κάτσε να δω, το βλέπει ανακουστικά. Και πρόσεξε το πάνω τώρα. Το βλέπει κανονικά σαν ακουστικά. Οπότε μπορώ να ακούσω μουσική κατευθείαν θέανα από εδώ. Παίζει τέτοια μαγιά και να χρησιμοποιήσω και το μικρόφωνο. Άμα είναι έτσι, καλή φάση φίλε. Κάτσε να κάνω μια δοκιμή. Ε... Και παίζει και δόνιση. Και παίζει και δόνιση φίλε. Παίζει και δόνιση από το κινητό. Γάμισε. Αλλά πρόσεξε, μια και δουλεύει. Τι έκανα, Βλάκα. Πήγα και έβγαλα αυτό. Ω μαλά, και έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, μια και δουλεύει σε αυτό, θέλω να δω άμα θα δουλέψει και σε αυτό εδώ το ίδιο. Δηλαδή με την κάρτα ήχου εδώ πέρα, άμα θα το αναγνωρίσει κανονικά. Οπότε έρχομαι, το συνδέω. Πω, πω, φοβερό USB. Έρχομαι, το συνδέω. Και από ό,τι βλέπει, έχει πάρει ήδη τροφοδοσία και φαίνονται τα RGB, τα effect εδώ πάνω. Και από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά Και δουλεύει κατευθείαν πάλι. Όχι, ρε φίλε. Το mute. Δουλεύει το mute. Τα φωτάκια, άμα θέλω, τα κλείνω και τα ανοίγω για να είναι πιο διακριτικά, πιο incognito. Και αυτό που θέλω να δω. Είναι να δω αν η ένταση είναι στο full. Ναι, είναι στο full, και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα ότι θέλει καλύτερη ενίσχυση, ίσω γιατί ακούγεται πιο χαμηλά από το Sonic. Έλα ρε φίλε, θα βάλω και την ηχομπάρα εδώ πέρα να γουστάρουμε. Λοιπόν, οπότε κάτσα το κλείσω, βγάζω και το hub. Όχι, βλακή κάνω. Τι κάνω, ρε, τα έχω παίξει τώρα. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Έλεγα να φέρω κανένα λάπτοπ για να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά Worth, γάμισε. Λοιπόν, οπότε το βάζω στην άκρη. Δύο gaming ακουστικά. Ε, Φτάχνει ένα αναλυτικό review με τα μικρόφωνά του, με τα τεστ του. Ξέρει τώρα πώ πάει σε αυτά τα προϊόντα. Θα περιμένει λίγο ακόμα. Και τώρα η ώρα που όλοι περιμένατε. Δεν έχετε ξαναδεί τέτοια κακούρο ήχομπαρα RGB, μηχανικό, πληκτρολόγιο, Δεν ξέρω πώ το διάλογο να πω αυτό το πράγμα. Και ερχόμαστε εδώ, το βγάζουμε. Ε, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι κάποια καλωδιάκια. Λογικά ένα καλώδιο ήχου, ένα καρφί jack σε jack. Και εδώ πέρα είναι το καλώδιο USB σε Type C για να φορτίζει θα το δούμε τώρα στην πράξη. Και αυτή εδώ πέρα είναι η μπάρα μα. Κάτσε. Ω, για περίμενε, για περίμενε. Α, όχι, εντάξει. Έτσι όπω το είδαμε τώρα με τη το διάφανη τσακούλα, νόμιζα ότι λείπανε τα, τα, πλήκτρα, ρε φίλε. Και λέω τι γίνεται. Εν τω Για κα. Σκατά όλα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, το ανοίγουμε. Καλά, τώρα έχει και από πάνω υποδοχή. Και πάρτο. <laughs> λοιπόν, το πρώτο πράγμα που παρατηρείς είναι αυτή εδώ η καμπυλότητα, εντάξει, ότι δεν είναι... Α, είναι και καθρεπτιζέ από πάνω. Καλό θα βγάλω τη μεμβράνη και θα το δούμε καλύτερα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρείς είναι αυτή εδώ πέρα η κυρτότητα που έχει, εντάξει. Αυτό είναι αυτό που λέμε το 1800R. Πω, πω κάνω τα τέτοια. Ω, oh, έγινε μαύρο τώρα τέτοιο. Μαύρο καθρέφτιζε. Καλή φάση. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το πέρα 1800R είναι η καμπυλότητα που έχουμε και στι οθόνε. Εντάξει, άμα είναι κέρδη η οθόνη, σου λέει είναι 1900R, είναι 1800R, 1700 και πάει λέγοντα. Οπότε αυτό δεν είναι απόλυτα ίσιο. Έχει αυτή τη μικρή την κυρτότητα όπω βλέπει εδώ πέρα για να το βάλει κάτω από μια τέτοια οθόνη. Βέβαια, κάτι που θέλω να δοκιμάσω είναι ότι είναι μεν εγώ έχω μια κέρδη, α πούμε, 34 οθόνη τη Xiaomi, αλλά. αλλά Οκ, okay, η οθόνη μπορεί να είναι κυρτή, αλλά τα πόδια δεν είναι. Οπότε, εγώ που θέλω να το βάλω με το σκεπτικό, θα το βάλω κάτω ότι κέρδει το οθόνη μου και θα είναι γαμό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βολεύει, γιατί έτσι όπω προεξέχουν τα πόδια τη οθόνη προ μπροστά, ίσω μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και χάσω λίγο clearance. Τώρα, τι βλέπουμε εδώ πέρα, τέσσερα ηχεία. Τα δύο πλαϊνά λέει είναι γούφερ και super γούφερ, είναι μπα και super μπα. Εδώ πέρα είναι το Twitter και εδώ πέρα είναι η κόρνα και καλά. Και μετά εδώ βλέπει κάποια πλήκτρα που ακού. Κάτσε, περίμενα το φέρω κοντά στο μικρόφωνο. μηχανικοί διακόπτε. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα χνοφαίνεται από ό,τι βλέπει ένα πράγμα που γράφει 8888, έχει κάτι δελίτη και από κάτω κάτι ξυνητήρια, Transflash Card, FM, OX και USB. Τι είναι αυτά σωτήρι, αυτό εδώ με τα οχτάρια είναι αυτή που λέμε η οθόνη η 7 segment. Γιατί έχει 7 κομμάτια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και με αυτά τα 7 κομμάτια μπορούμε να φτιάχνουμε γράμματα και αριθμού. Εντάξει, όχι απόλυτα όπω θα τα γράφουμε στο χέρι, αλλά είναι μια οθόνη που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, τώρα από την πίσω μεριά τι έχουμε. Έχουμε μια υποδοχή USB, μια τροφοδοσία DC 5V που γράφει εδώ, Ox, Mic και Transflash Card που είναι η MicroSD και Reset, άμα έχουμε κάνει καμία παπαριά και το ψάχνουμε. μεταξύ το του ειναι είναι 5V στα 1 με 2 a Οπότε, μια χαρά και από τον υπολογιστή μα θα παίρνει λιγότερο. Αλλά, άμα έχει και να αφορτιστεί, ακόμα καλύτερα. Και τώρα, αυτό που θέλω να δω είναι καταρχά, άμα έχει μπαταρία. Γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο. Hi, μου λέει κιόλα. Hi, blue, Bluetooth εδώ πέρα λογικά. Και φυσικά, τώρα αφού μα άνοιξε τα RGB, πρέπει να δούμε πόσο τσίρκο είναι. Δηλαδή, έχει κι άλλη για το χρώμα πάρε εδώ. Τώρα, τι γίνεται, παίζουν μόνο οι θόλοι εδώ πέρα και είναι, πρόσεξε, το πατάς και σταματάει μετά. Ναι, έχουν μεταφέρει αυτέ οι καγουριέ που έχουμε στα μηχανικά πληκτρολόγια, όπω ήταν, ξέρω εγώ, τα Motorsport και πάει λέγοντα, εδώ πέρα, ρε φίλε. Οπότε, άμα πατάς εδώ πλήκτρα, φωτίζουν από πίσω διαφορετικό χρώμα και είναι χαμό, Λοιπόν, εδώ είναι η ώρα, οκ. Okay. Πάμε να βάλουμε κι άλλο καγκουρεφέ. Εδώ είναι το wave και καλά που πατάς ένα πλήκτρο και μεταφέρεται στα άλλα. Κοίτα, τσακ, τσακ. Πατάω το κόκκινο τώρα εδώ και φεύγει. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα. Ωραίο και αυτό. Αυτό είναι το spectrum και καλά που σβήνει και ανοίγει σιγά σιγά. Μετά εδώ έχουμε διαφορετικά χρώματα και είναι πλήρε RGB. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθε κουμπάκι είναι ξέρω εγώ, άσπρο, μαύρο, μπλε, ξέρω εγώ και σε κάποια συγκεκριμένα χρώματα και απλά κάνει αυτό. Έχουμε μετά να βάλουμε τα χρώματα που γουστάρουμε, εναλλαγή εδώ πέρα. Και έχω και κάποιε επιλογέ από ό,τι θυμάμαι που πάει ανάλογα με τη μουσική. Δηλαδή, ανάλογα με τη μουσική αναβοσβήνει. Ε, εντάξει, γάμισε. Λι... Λι... Και ραδιόφωνο, ρε φίλε. Για τέτοιες καγκουριές ψοφάω. Κάτσε να φω. Λοιπόν, και βλέπει εδώ πέρα ότι έχει και FM mode. Και, και πρόσεξε, δεν έχει κάποια κεραία τώρα. Αυτό έτσι το κρατάς και κάνει το search. Λοιπόν, κάτσα να δούμε άλλα modes. Bluetooth και Line in τώρα μα βγάζει, γιατί δεν έχουμε βάλει από πίσω τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κολοδιάκι USB σε micro USB που είναι τη τροφοδοσία και είμαι περίεργο να δω άμα συνδέεται με τον υπολογιστή μετά. <Ρι> λοιπόν, τελικά το θερμόμετρο δεν είναι η θερμοκρασία υπολογιστή. Είναι εδώ πέρα η θερμοκρασία του τώρα που το κρατάω και εγώ έχει πάει στου 26. Στην αρχή ήταν στου 22, όσο λογικά πρέπει να έχει εδώ. <Ρι> μετά τα modes εδώ πέρα. <Ρι> τώρα το έχω βάλει σε Bluetooth mode, οπότε μπορώ να συνδεθώ κατευθείαν με το κινητό. Ρε φίλε, δεν ήθελα να το κάνω τόσο αναλυτικό τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα έχουμε θέμα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ψάξουμε τη συσκευή. Σύζευξη νέα συσκευή και θα ψάξω στον Bluetooth τώρα να τη βρω. HD Show AI, γρήγορα έγινε έτσι. Και μπορώ να βάλω εδώ πέρα και να έχει και τι κλήσει μου για να, κάνω, να μιλάω εδώ πέρα κατευθείαν. Και συνδέθηκε. Έχει 3,5 τζακ για να βάλει τα ακουστικά σου. Έχει ραδιόφωνο και έχει NFC. Τώρα, τι δεν έχει το συγκεκριμένο κινητό, δεν έχει αδιαβροχοποίηση επίσημα, δεν παίρνει κάρτε microSD, οπότε θα μείνει μόνο με δύο nano sims. Δεν μπορεί να επεκτείνει τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο με μία microSD extra, να τη βάζει και να τη βγάζει, α πούμε. Αλλά εκεί έχουμε μιλήσει ότι υπάρχουν OTG μικρά στικάκια που το βάζει, ζητάει. Για βαλιά μου, μένα και ήρθε η ώρα για έναν ακόμα οδηγό. Έχει πελαγώσει με τα 500 διαφορετικά μοντέλα με κοινέ ναι ναι, 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 ναι. Ναι, δίκιο έχει, ζωτήρι. Δεν ξέρω, όχι, ποιο, ποιο είναι ποιο αυτό. Είναι Θε να πάρει ό,τι καλό... Ναι, 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 VFM θέλω, λεφτά έχω. Αυτό το βίντεο είναι για Σε το ευχαριστώ. Το βίντεο, <laughs> λοιπόν, περίμενε. Ε, ε. υποτίθεται ότι είναι gaming, ότι είναι για τον υπολογιστή, αλλά ρε φίλε, εγώ με το, το, το έχω δει τώρα. Έχω κολοψηθεί, εντάξει. <laughs> και το μεξή αυτό, ότι είναι η μηχανική διακόπτη εδώ πέρα, κάτσε να δει. Να το, τι είναι ουτέ μου είναι. Πες να είναι και ουτέ μου. Και ναι, έχει κανονικά μηχανικού διακόπτε. Οπότε λογικά μπορώ να βάλω κι άλλα keycaps, να βάλω ό,τι γουστάρω, να πάω να ξυλώσω από κανένα πληκτρολόγιο και να βάλω εδώ πέρα τα δικά μου. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά. Γάμισε, γάμισε. Ναι, εντάξει, έχουν μερικέ διαφορέ μεταξύ του τα μοντέλα, ότι α πούμε το ένα δεν έχει οθόνη καθόλου, το άλλο δεν έχει μπαταρία. Ε, ξανασυνδέθηκε με τη μία κιόλα με το USB. Όχι, φίλε, έχω ψηθεί. Έχω κολοψηθεί με αυτό το προϊόν, είναι το καλύτερο. Γιατί σα είχα πει ότι ναι, έχω πολλά προϊόντα τη Creative και τα γουστάρω. Αλλά δυστυχώ, ρε φίλε, δεν είναι όλα τα προϊόντα τη Creative ποιοτικά. Α πούμε, με τα ηχεία τη, τα T100, εγώ απογοητεύτηκα. Παρόλο που έχω καλέ κάρτε ήχου για να τα οδηγήσω. Δεν ήταν αυτό που είχα συνηθίσει, όπω ήταν με τι κάρτε ήχου ή με τα ακουστικά τη, τα Outlier, α πούμε, τώρα που έχω τα Version 2. Εντάξει, οπότε μου άφησε μια πικρία και δεν τα χρησιμοποιώ καθόλου. Δηλαδή, μου όλη την ώρα με τα ακουστικά. Τώρα, με αυτό εδώ πέρα που το έχω και μπροστά μου να το χειριστώ και δεν το έχω πίσω από τι οθόνε, γιατί σου έχω πει ότι έχω τρει οθόνε. Εδώ πέρα, ρε φίλε, θα πίσω. ο Άλλη φάση όλα τα λεφτά. Έρε ε, φίλε, εδώ πέρα θα πηγαίνει το χέρι πιο γρήγορα. Εδώ πέρα θα κάνω την κίνηση κατευθείαν. Δηλαδή θα με βολέψει πολύ περισσότερο αυτό του τύπου ή η, η χομπάρα, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, οπότε με τα προϊόντα του ήχου ξεμπερδέψαμε εδώ πέρα και τα gaming. Και πάμε να δούμε λίγο και τα τελευταία μα για να κλείσει και αυτό το βίντεο. Τράβηξε πολύ, θα δω τι κόψιμο έχω να του ρίξω. Αλλά ρε φίλε, δυστυχώ έχω αυτό. Ότι ναι, μπορεί να το πήρα εδώ πέρα για να σου δείξω λίγο, να σου πω δύο-τρία πραγματάκια. Αλλά ενθουσιάζομαι με τι μαλακίε και τραβάω περισσότερη ώρα μαζί του. Δηλαδή είχα σκοπό να στα ανοίξω. Να αυτό είναι παιδιά, θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. σα. Δεν πάει έτσι, ρε γάμο. Το ξέρω ότι περιμένετε τη γνώμη μου, οπότε ήθελα να τα περιεργαστώ λίγο για να μην περιμένετε πολύ κι εσείς. New Year's Calculation with Notepad. Είναι από την New Year's, από την εταιρεία που έχω παρουσιάσει την καλύτερη γραφιστική ταμπλέτα του Γαλαξία, που μπορεί να πατήσει το πάνω δεξιά. Από την ίδια εταιρεία, αλλά και από άλλε μάρκε, έχει βγει αυτό εδώ το προϊόν. Λοιπόν, μην περιμένει τίποτα extreme είναι ένα τέρμα βασικό κομπυτεράκι. Θα ήθελα να είναι, ξέρω εγώ, σε φάση τα κάζιο που έχουμε στι σχολέ. Ναι, και εγώ θα ήθελα η Texas Instruments ή ιστορίε. Αλλά το συγκεκριμένο από θα δει είναι ένα τέρμα βασικό κομπυτεράκι ή αριθμομηχανή. Πε το πώ θε. Χωρί δηλαδή μετατροπή γωνίων σε μοίρε, αζυμούθια, ιστορίε τέτοια. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. Ότι με μια πρώτη ματιά, πολύ επαγγελματικό, έτσι, επιχειρηματικό, ψαρωτικό. Hand driving calculator. Έχει και manual εδώ πέρα. Τώρα τι manual θα μα πει. Ναι, θα μα πει ότι έχω κουμπάκια, έτσι κάνω το memory και το σετάρισμα. Που παιδιά, πραγματικά κάποιο από εσά που χρησιμοποιεί αριθμό μηχανέ, ξέρει πώ το διάλογο χρησιμοποιεί το memory sync και το memory plin και το memory reset. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ και στην τελική και να τα έχω στην άκρη. Χίλιε φορέ να τα χρησιμοποιήσω, να τα γράψω στην άκρη, να είμαι σίγουρο παρά αυτό. Λοιπόν, αυτό που μα ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι αυτό και μα λέει τι διαστάσει του, το βάρο του, μα λέει τι θερμοκρασίε που μπορεί να δουλέψει. Η μπαταρία λιθίου επαναφορτιζόμενη έχει. Ναι, με μετά υψη. Χωρητικότητα 120 μιλιαμπερόρων και 4,2 βόλτ, 5 β, ναι, 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 90 λεπτά και κρατάει για 3 με 6 μήνε. Μπορεί να γράψει 5.000 φορέ εδώ πέρα στο writing pad που έχει πάνω. Ποιο writing pad. Αυτό το writing pad. Λοιπόν, το κομπιτεράκι, όπω μα είπε, off εδώ πέρα έχει το on Τέρμα βασικό, 2 και 3 ίσον 8, 6 και 5 ίσον 34. Ωραία, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, α, πώς είναι το άλλο που λέμε, 7 και 3, πώς το λένε στο χωριό σου, 11 ή 11 και τους λες 10 είναι ριμολέκο. Λοιπόν, οπότε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα βλέπεις ότι είναι κομπλέ και εδώ πέρα έχουμε το writing pad. Τώρα, πώς γράφουμε εδώ πέρα, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα στυλό εδώ. Το βλέπεις αυτό εδώ πέρα το πενάκι που έρχεται σε ρταρωτό, από αυτήν εδώ τη μεριά και πάρ' το. Γεια. Yeah. Γράφει, 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 γράφει και κάπου εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποια πλήκτρα που το διαγράφει αυτό. Μήπω είναι αυτό. Και από την κάτω μεριά τώρα, και γι' αυτό δεν μπορούσα να το σβήσω, ήταν κλειδωμένο. Τι βλέπει εδώ κάτω, μια θύρα τροφοδοσία Type-C που παίρνει 5V. Οπότε το φορτίζουμε από τον υπολογιστή μα, το Powerbank μα, γενικά με ένα καλουδιάκι USB σε Type-C. Και από την άλλη μεριά βλέπει ένα διακόπτη με ένα λουκετάκι ξεκλείδωτο και κλειδωμένο. Τι είναι αυτό, αυτό είναι που θα σου επιτρέψει να σβήνει αυτά εδώ πέρα που έχει γράψει. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το κουμπάκι με το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα, πε ρε φίλο, ότι βαριέσαι μια μέρα και κάθε εκεί, υποτίθεται, κάνει μασκή με μαθηματικά και αρχίζει και ζωγραφίζει αυγά μελάτα και λουκάνικα εδώ πέρα και ιστορίε. Και κάποια στιγμή μπουκάρει κάνει μάνα σου και τότε, ο, 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 ο. Πα, ένα κουμπάκι και εξαφανίζεται. Οκ. Okay. Και σου λέει, τι κάνει εδώ πέρα, γόρι μου, να μανούλα, κάνω υπολογισμού, κοίτα. Κάνω 9,85, το μέχρι λίγο πάτημα παραπάνω, επί 6,59 και αυτό μας κάνει 649.115. Κάτσε να το γράψω. 649.115. Λοιπόν, τώρα, μαμά, πρόσεξε να δεις τι ωραίο κουμπιτεράκι μου πήρε ο μπαμπά από το μπαγκούτ που έβλεπε το σωτήρι το βίντεο. Αυτό, άμα είναι κλειδωμένο εδώ, για να μην κάνω κάποιο λάθο, γιατί εγώ ε, συνήθω ε, είμαι περίεργο εδώ πέρα, για να θυμάμαι αυτό το νούμερο, το κλειδώνω και τώρα που πατάω το κουμπί δεν φεύγει. Οπότε, άμα κάνω άλλη μια πράξη, κάνω το 23 επί 663 και μου βγει 15. 5249. Εντάξει. Είμαι κομπλέ. Αυτό είναι το 2 κομπλέ. Τέλεια. Αυτό. Το γράφω. Και τώρα δεν σβήνεται. Ή άμα έρθει το μαλακισμένο φίλο μου Νικολάκη και μου το πατήσει και μου το σβήσει επίτηδε. Αλλά άμα βγάλω αυτό εδώ, κάνω ένα τσακ και κάνω την επόμενη πράξη. Κατάλαβε, μαμά. Πολύ έξιμο δεν είναι. Μπράβο, αγόρι μου, συνέχισε έτσι. Και όταν το φταθεί η μάνα σου, αρχίζει πάλι εδώ να σου γράφει πουτσάκι. Λοιπόν, οπότε είναι αυτό το θέμα, ρε φίλε, ότι είναι καλό για σημειώσει, εντάξει. Και δεν είναι μόνο τώρα για κάποιο παιδάκι στο δημοτικό, ξέρω εγώ, που θέλει να τα βάλει στην άκρη και δεν ξέρει να δουλεύει με memory lock και τέτοια. Μπορεί να κρατήσει σημειώσει, μπορεί να κρατήσει κάτι ισό κατευθείαν εκεί που λύνει μια άσκηση ένα καθηγητή, να το βάλει εδώ πέρα να το γράψει και μετά να το καθαρογράψει το τετράδιό σου. Ή και να το αφήσει γιατί αυτό μένει πάνω. Ε, το ότι το στυλό μπαίνει εδώ πέρα. Α, μου φαίνεται αύριο θα σου πω πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πάρ Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και δεν του το είχα. Τέλο πάντων, είδε τώρα, ενθουσιάζομαι, ενθουσιάζομαι με τέτοιε παπαριέ που λε, έλα ρε, τι είναι ένα κομπιτεράκι, είναι ρε, φίλε, είναι χρήσιμο. Μακάρι να μπορούσα να κάνω ένα βίντεο ξεχωριστά μόνο γι' αυτό. Ένα τόσο απλό πράγμα. Γιατί, για, γιατί θέλω να το δει όλο και περισσότερο κόσμο. Αυτά τα βίντεο τώρα, ξεστή, μπορώ να το βάζω στο τέτοιο, στο Facebook. Μπορώ να το βάλω στο Facebook, μπορεί να το βάλω στο Instagram. Καλά, στο Instagram δεν χωράει. Αλλά είναι αυτό ότι σε αυτά τα βίντεο χάνονται προϊόντα, οπότε είναι κρίμα και θα το βάζω εκεί πέρα. Το πήρα απόφαση. Θα σπαμάρω πιο πολύ Facebook βίντεο και Instagram βίντεο. Οπότε το βάζω στην άκρη. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα τελευταία προϊόντα που θα δούμε. Και το ένα προϊόν είναι αυτό. Με το μαξιτό, το κομπιτεράκι μου δίνει και καλό το USB σε Type-C, ε. Προσεγμένε δουλειέ. Το ένα προϊόν είναι αυτό και αυτό, που είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Μα ακριβώ το ίδιο. Μ, όχι ακριβώ. Λοιπόν τώρα, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι και φτηνού, και θα δει ακριβώ το λόγο. Γενικά τώρα είναι μια περίοδο, τώρα αυτό το βίντεο ας πούμε, τραβιέται προ το τέλο του Οκτώβρη. Είναι μια περίοδο πριν την 11-11 που θα γίνει χαμό στο μεγαλύτερο εκδοτικό event τη Κίνα, το Black Friday τη Κίνα και πάει λέγοντα, που θέλω να στο κάνω έτσι ψηλοδώρα για φίλου και γνωστού, και εγώ, ξέρει. Άμα έχει εμένα φίλο, ρε φίλε, τον κατζετάκια, τι θα σου φέρει, λουλούδια και τούρτε. Όχι, θα σου φέρει κάτι extreme, κάτι έτσι μοναδικό, κάτι που να έχει να το θυμάσαι, εντάξει. Δεν θα σου πάρω και κανένα κινητό, είπαμε, δεν είμαστε και πλούσιοι. Αλλά ρε φίλε, αυτό, άμα μπορώ εγώ και έχω τέξει παπαρίτσε, που ξέρω ότι θα τι εκτιμήσει το άτομο που θα του δώσω, είναι ότι καλύτερο. Α πούμε, στον Δημήτρη, το αγόρι τη αδερφή τη γυναίκα τέλο πάντων που είχαμε πάει εκεί πέρα και γιόρταζε, τι του έδωσα. Λέω, ρε φίλε, ο τύπο είναι μουσικό τέλο πάντων, να του πάρω εγώ κάτι, τι να του πάρω, του θυχία, δεν λέει. Να του πάρω παπούτσια ρούχα, του τα παίρνει άλλη εκεί πέρα, οπότε είναι κομπλέ, οπότε τι να πάρω, τι να πάρω, το βρήκα. Κάθε φορά που ερχόταν εδώ πέρα, καθόταν και λιώνε στα ντοκιμαντέρ. Είχα Netflix εγώ εδώ πέρα, ρε μα, αλλά αυτό, τι γαμάτο, αχ, αχ, αχ το παπάκι τι κάνει, ξέρω εγώ τέτοια φάση. Οπότε λέω, Είχα στην άκρη το Xiaomi, το TV Box, το Stick. Όχι το Box S, το TV Box, το Stick. Που δεν τρελάθηκα, δεν σα το έχω δείξει κιόλα. Οπότε λέω, κοίτα να δει. Στο οικογενειακό πρόγραμμα στο Netflix έχω βάλει τον Μπάμπι, έχω βάλει το κουμπάρο μου. Βάλω και τον Δημήτρη, δεν γαμιέται. Και εδώ στο TV Box. Εντάξει, να κάθεται να βλέπει και τα ντοκιμαντέρ να γουστάρει. Το μεταξύ το έδωσα εγώ για το παιδί, να το χαρί, αμότω. Γούσταρε λίγο στην αρχή. Μετά το πήρε η αδερφή τη γυναίκα τέλο πάντων και έχει αρχίσει εκεί πέρα και βλέπει τι μου έλεγε. Α, για αυτόν που μπαίνει στι φυλακέ, και πάει και βλέπει πώ είναι στι φυλακέ του κόσμου. Λοιπόν, τέλο πάντων, αρκετά με αυτό τα δικά μου τα story times. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Καλά, όποιο το πάρει, εντάξει, δεν θα λάμματα τη μια συσκευασία. Μπλίτσουλφ γράφει εδώ εσωτήρι, ωραίο, όμορφο είναι. Εδώ είχε ένα πλήκτρο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, Είναι αισθητήρα σαφή, δεν ξέρω τι είναι. Και από την κάτω μεριά τη μα λέει DC 12V, 1,5A, 18W σύνολο. Α, και mag warmer και wireless charging pad. Ε, what? Τι δεν καταλαβαίνει. Ζεσταίνει τι κούπες και είναι και βάση ασύρμα τη φόρτιση. Δηλαδή, θα δει τώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα και άμα όλα έχουν πάει καλά, από εδώ κάτω θα υπάρχει μια κούπα που δεν έχει σπάσει, εντάξει. Και ναι, ρε φίλε. Και ναι, έρχεται full extra. Λοιπόν, και. Α, επειδή σου έχω πει ότι το συγκεκριμένο προϊόν το έχω παρουσιάσει ξανά από άλλη μάρκα, από τη Xiaomi. Ε, ναι ρε φίλε. Μεγάλη κούπα. Το άλλο είχε μια μικρούλα κούπα. Αυτό εδώ πέρα χωράει full ναι, ελληνικό. Βάλε ό,τι θε μέσα. Κουπάτο. Λοιπόν, και εδώ έχουμε και το καπάκι. Το καπάκι αυτό τώρα είναι για να πιάνει θερμοκρασία πιο γρήγορα. Τι θερμοκρασία, ρε ζωτήρι. Βάζει σήμα τη φόρτση, δεν είναι. Περίμενε, σου είπα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, πρόσεξε να δει τώρα. Υποτίθεται ότι είναι για να το καπακώνει, να καπακώνει την κούπα, ok. Για να αναπτύσσετε πιο γρήγορα η θερμοκρασία εδώ μέσα. Αλλά εγώ βάζω και μπισκοτάκι από πάνω και τα τσιμπάω. Το έχω σαν μετά και δίνω κόνο. Και εδώ πέρα έχουμε ένα φορτιστή. Που μάλιστα ο συγκεκριμένο φορτιστή είναι και Quick Charge 3. Ναι, το βλέπει και από το πορτοκαλί εδώ πέρα. Έναν πολύ καλό φορτιστή τη Blitzwolf. Που ό,τι βλέπει είναι Quick Charge 3 από την Qualcomm. Οπότε έχω αυτό εδώ το καλωδιάκι, έχω αυτό εδώ το φορτιστή και τι μπορώ να κάνω. Να το βάλω εδώ πέρα στην πρίζα. Κανονικά. Να το συνδέσω με αυτή τη βάση ασύρμα τη φόρτιση. Κομπλέ, δεν δηλαδή, έχει κανένα φωτάκι τίποτα να δουλεύει. Το κουμπάω στο σωστό σημείο και συνεχίζει εδώ πέρα η ασύρματη φόρτιση. Τόσο απλά. Οκ, okay, σωτήρι. είναι μια βάση ασυρματης φόρτισης. 18 18W μας λες εδώ, πάρα πολύ ωραία. Η κούπα, ρε φίλε, που κολλάει, εδώ. Ότι τώρα που έχω ακουμπήσει την κούπα εδώ πάνω και κάνει και επαφή αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, με την ασύρματη φόρτιση με το κόιλ που έχει από κάτω, θα μου ζεσταίνει την κούπα. Και μάλιστα τη φτάνει μέχρι του 55 βαθμού. Μην περιμένεις να του βράσει στο νερό. Υπάρχει ένα κόιλ, όπω είναι αντίστοιχα το κόιλ που φορτίζουμε τι μπαταρίε του κινητού μα. Υπάρχει ένα κόιλ που με την ηλεκτρομαγνητική δύναμη που δημιουργείται από αυτήν εδώ τη βάση τη φόρτιση, το διεγείρει και αρχίζει και ζεσταίνει το υγρό που έχει μέσα. Τώρα υπό άλλε συνθήκε θα σταμάταγα σε αυτό το σημείο, αλλά θέλω να δω κατά πόσο είναι καλή αυτή η συσκευασία. Και άμα υπάρχει κίνδυνο τέλο πάντων κατά τη μεταφορά, άμα ψηθεί να αγοράσει κάτι τέτοιο, που δεν είναι και πολύ φθηνό, ε, Άμα. Α, ωραίο το άσπρο. Η άσπρο αν και εγώ γουστάρω μαύρε κούπε, αυτή εδώ η άσπρη είναι πολύ πιο όμορφη. <laughs> λοιπόν, ε, αυτό ήθελα να δω κατά πόσο η συσκευασία είναι καλή και δεν υπάρχει κίνδυνο να πάρει κάτι τέτοιο και να σου έρθει πασμένο σε χίλια κομμάτια. Ο φορτιστή μου έπεσε τώρα, αλλά οκ, okay, μικρό το κακό. Αλλά πάρει και εδώ και αυτή η κούπα φαίνεται ότι ήρθε σε μια χαρά κατάσταση. Πάλι το υλικό αυτό από εδώ κάτω που σου έλεγα. Οπότε το βάζουμε εδώ, το βάζουμε και το καπάκι. Εν πιο πολύ προστασία στο καπάκι έχουν βάλει παρά στι κούπε. Οι κούπε, α πούμε, εντάξει, είναι μέσα σε αυτό το αφρολέξ που έχει το μπανγκούλ. <Και> αλλά καλή φάση. Κάτσε να δω και τι μου φάνηκε ο φορτιστή. Ναι, ο φορτιστή τώρα στην άσπρη είναι άσπρο. Ρε φίλε, αυτέ οι, αυτές οι λεπτομέρειε κάνουν διαφορά. <coughs> το Μαξί έχει και λεντάκι μπροστά που σου λέει σε τι κατάσταση βρίσκεται και εδώ πέρα ίσω ξέρει τι. σω δεν παίζει τώρα επειδή δεν υπάρχει υγρό μέσα. Δηλαδή να το καταλαβαίνει και αυτό. Ιδέ. Ενώ άμα βάλω το τηλέφωνό μου, το βγάλα τώρα, άμα βάλω το τηλέφωνό μου πάνω, πρέπει να μένει μόνιμα ανοιχτό. Βλέπει, επειδή φορτίζει. Όπα, <coughs> το πουλάκι. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος αυτού του unboxing που εγώ ήθελα να βγει unboxing αλλά τελικά έγινε ένα mini review σε πολλά προϊόντα και τράβηξε λίγο παραπάνω από ό,τι περίμενα. Πάμε να δούμε λίγο τι είδαμε όμως γιατί είχε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και αυτό ήταν ο λόγος που στάθηκα λίγο παραπάνω. Είδαμε για λίγο το Gaming Headphone 2 της Blitzwolf. Παιδιά θα κάνω δοκιμές, άμα θέλετε κάτω στο σχόλια να σας πω τη γνώμη μου και για το μικρόφωνο και για όλα, αν και είπαμε ότι θα έρθει αναλυτικό review. Μετά είδαμε για άλλη μια φορά το headset της Somic, οπότε θα μιλήσουμε λίγο αναλυτικότερα και αυτά στο review. Είδαμε αυτή τη φοβερή Gaming RGB ραδιόφωνο μόνο ρολόι, ξυπνητήρι, θερμόμετρο από μια εταιρεία που το όνομά της είναι Άι, αι, 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 δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλίτσα και ο ήχο τη, ακόμα και αφόρτιστο που είναι, με ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή για το γραφείο σου δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, αλλά και ότι έχει μπαταρία από ό,τι βλέπει Μπορεί να την πάρει και έξω σε καμία πλατεία, τέτοιο και να σε κορυφθένουν οι φίλοι σου. Κολολέι. Και μάλιστα, μια και μίλησα για yeah, ηχείο σε πλατεία, σου έχω και κάτι γαμάτο τώρα εδώ πέρα και έφαγα λίγο σπόνη στο κινητό. Που έρχεται τη Bleachwood το μεγάλο που είχε και οθόνη και μικρόφωνο και ιστορίε. Το GameStrike τώρα δεν το φέρα τυχαία εδώ πέρα. Είναι ένα από τα καλύτερα gamepads που μπορεί να αγοράσει από την Κίνα. Και με πολλά κουμπιά παραμετροποίηση και πάει λέγοντα. Με πάρα πολύ καλέ κριτικέ. Και από μια εταιρεία που είναι ψηλοεγγύηση σε όλα αυτά. Και τώρα σε αυτό το σημείο θα ανάψω και τα φώτα για να δούμε και τα πράγματα που δεν έχουν φωτάκια πάνω του. Πού σε αυτό το βίντεο τουλάχιστον είναι τα λιγότερα. Εν με τω μεταξύ, το χαμπάκι τη Blitzwolf έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το Type-C σε USB σε εδώ πέρα και microSD, γιατί τροφοδοτεί ακόμα τα δύο ακουστικά και δεν το είχα. Λοιπόν τώρα, κούπε που ζεσταίνονται ασύρματα φορτίσει 18 18W με φορτιστέ τη Blitzwolf. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Ξέρω πόσο βολεύει. Δεν είναι για όλου, να το τονίσω και αυτό, γιατί ο άλλο, α πούμε, μπορεί να τσαντίζεται με τον καφέ που είναι στου 55 βαθμού ή να του χαλάει τη γεύση, εντάξει. Μπορεί να παραμένει ο καφέ πιο ζεστό περισσότερη ώρα, αλλά δεν το θέλουμε αυτό σε όλου του καφέδε αφεψίματα και πάει λέγοντα, εντάξει. Αλλά πάρα πολύ χρήσιμο γιατί άμα έχει ένα κινητό μα αντιφόρτιση, όπω είτε στο δικό μου, απλά το ακουμπά πάνω, φορτίζει και έχει και την τη σου σκία, α πούμε, στη δουλειά ή στο γραφείο ή στο σπίτι τώρα, work at home, για να έχει εκεί πέρα μόνιμα ζεστό το καφεδάκι σου, το σου, ό,τι θε σνομπάρι, μπορεί να λε: Ελά, μου ρε, τι είναι αυτό. Φίλε, και για ένα παιδάκι του δημοτικού, δηλαδή για να κρατάει σημειώσει, να του μάθει εδώ, Κράτα το αυτό στην άκρη για να μην του πεις εδώ πέρα memory plus in που μια ζωή. Πρόσεξε. Είχα στη σχολή κάζου επιστημονικά φοβερά που έκανε εδώ πέρα τι γωνίε, τι έκανε ιστορίε να τα κάνει με I, με J, με ιστορίε, τέτοια σκουλικάκια. Ρε φίλε, αυτά τα είχα μάθει για να κάνω τι το ρημάδι, να κάνω τη μια πράξη και να κάθομαι να γράφω εδώ πέρα το μείον, το μείον συν, me, memory sin, τι κατά είναι αυτό. Δεν το μάθα ποτέ. Οπότε κάθομαι να κοιτάγραφα στο χέρι μετά ε, χρήσιμο από παιδάκι δημοτικού μέχρι και από σένα που έχει γραφείο να σημειώνει και εγώ στο τηλέφωνο άμα μιλάτε κάτι ή να του λε πόσο χρωστάει για να σου, α, σου δίνω 500 ευρώ στην τράπεζα, σου βάζω να βγάζει υπόλοιπα και τέτοια. Είναι πολύ χρήσιμο, ρε φίλε. Είναι πολύ χρήσιμο. Και σε μια τσάντα μια γυναίκα, α πούμε, αντί για ατζέντα, να έχει βάλει αυτό εδώ πέρα, να το κλειδώνει και μετά να πάει να βλέπει. Α, ωραία, κομπλέ. Τσακ, το κλείνει. Κομ... <χω> Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό με ενθουσίασε πάρα πολύ. Και το γεγονό ότι έχει κοιτάει από κάτω για το φορτίζει, να μην πλέξει με μπαταρίε, να ξεβιδώνει να κάνει, να ψάνει CR2032 και ιστορίε. Εμένα άρεσε πάρα πολύ. Μη σου πω ότι από, για όλα αυτά πιο πολύ ενθουσιασμένο είμαι με αυτήν εδώ την παπαριά και μακάρι να μπορούσα να του κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο. Οπότε, κάπου εδώ ήρθαμε και στο τέλο αυτού εδώ του βίντεο. Α, και φυσικά το μικρόφωνο τη Razer που θα δω τώρα, θα πάω στο γραφείο, κατευθείαν θα το κουμπώσω, να δω κατά πόσο με βολεύει, εντάξει. Αν και είπαμε θέλουμε τεστ ήχου σε αυτά εδώ τα προϊόντα που θα μπουν στο stream. Οπότε, anyway, αυτά από εμένα. Sorry άμα σε κούρασα, αλλά γενικά να ξέρει ότι έρχονται πάρα πολύ μεγάλε αλλαγέ στο κανάλι. Και στο θέμα του προγράμματο, να στρώσουμε ένα προγραμματάκι να ανεβάζουμε συγκεκριμένε ώρε και μέρε, ε, γιατί το έχω παραχέσει θέμα, αλλά είναι άλλα οικογενειακά προβλήματα από πίσω που δεν ξέρετε ε, και αυτό, ότι θα το σπριντάρω λίγο και ίσως αυτά εδώ τα βίντεο που έχουν 800 πράγματα να τα σπάω σε μικρότερα γιατί από ό,τι βλέπεις υλικό έχω, χρόνο δεν έχω, οπότε anyway αυτά από εμένα, links για όλα και κουπόνια θα είναι κάτω στην περιγραφή, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σα.